Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δεν θα πάμε σε συμβούλιο κορυφής για το ελληνικό πρόγραμμα, εκτιμά ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αφού τα μηνύματα που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου είναι θετικά σε ό,τι αφορά τις προοπτικές κλεισίματος της πολιτικής προσυμφωνίας, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα και το κλείδωμα του Staff Level Agreement σε ύστερο χρόνο. Ελληνικές πηγές εκτιμούν πως μια πολιτική συμφωνία είναι ένας εφικτός στόχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο αυριανό Eurogroup της Μάλτας. Απώλειες που φτάνουν και το 40% σημείωσαν τα χρόνια της κρίσης οι τιμές κατοικιών στα δυτικά προάστια της Αθήνας, ακολουθώντας την γενικότερη τάση της αγοράς ακινήτων την επταετία 2009-2016. Οι αγοραπολισίες κοιμάθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό απόθεμα διάθετων κατοικιών, το οποίο οδεύει προς απαξίωση. Η μεγαλύτερη μέση υποχώρηση τιμών καταγράφηκε στους Θρακομακεδόνες με 40%, το Καματερό και η Αγία Βαρβάρα ακολούθησαν με 39%, ενώ το 38% έφτασε η πτώση σε Άνω Λιώσια και Μεταμόρφωση. Στα όρια του παραλόγου κινείται η ερώτηση που υπάρχει στην αίτηση για την χορήγηση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης σε πολίτες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, αν διαθέτουν αεροσκάφη, ελικόπτερα, πισίνες, σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων, καθώς και μια σειρά ειδών πολυτελείας που απολαμβάνουν ελάχιστοι Έλληνες. Σε αυτούς λοιπόν τους πολίτες που θα πρέπει να έχουν μηδενικό εισόδημα το τελευταίο εξάμηνο για να πάρουν το επίδομα των 200 ευρώ, απευθύνεται και το ερώτημα αν διαθέτουν πληρώματα σκαφών αναψυχής, οικιακές βοηθούς, δασκάλους και προσωπικού σοφέρ. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει σε 668,86 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,17%, σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.